προσπαθήσουν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τον Δήμαρχο. Ένα πράγμα μόνο δεν είπε, είναι το θέμα της χαράς που υπάρχει και στον χώρο του αθλητισμού, γιατί δεν είναι μόνο ο Μόχθος, παράγεται και αυτό το έργο. Θα συμπληρώσουμε αυτό. Απλώς στην αρχή θέλω να ξεκινήσω όπως το είχα υποσχεθεί με τον τίτλο. Μιλάμε πολύ συχνά για τον αθλητισμό και το βάζουμε σαν να είναι κάτι το φυσιολογικό. Αρχίζει από τον άθλο. Και ο άθλος, το ξέρουμε βέβαια με τους άθλους του Ηρακλή, αλλά δεν συνδυάζουμε τα δύο. Θεωρούμε ότι το ένα είναι σχεδόν ένα επάγγελμα, και από ό,τι έλεγα και με τον διπλανό μου, που είναι και αυτός πρωταθλητής, ότι αυτό το επάγγελμα δεν ήταν πάνω το επάγγελμα, ήταν και κάτι που ήταν καθαρά ανθρώπινο και κοινωνικό. Άρα, αρχικά ο άθλος, άμα το κάνουμε λίγο, αν θέλετε, λίγο πιο φιλοσοφικά και το σκεφτούμε, αν χωρίσουμε την πραγματικότητα σε επίπεδα, το επίπεδο το πιο χαμηλό είναι η πραγματικότητα, μετά περνάμε, αν θέλετε, στην πράξη, στη συνέχεια στο όραμα, πιο πάνω ακόμα την ουτοπία και το αδιανόητο. Σε αυτό το πλαίσιο, για να κάνουμε αλλαγές και να περάσουμε από το ένα στο άλλο, χρειάζονται πράξεις, χρειάζονται κινήσεις, χρειάζονται κατορθώματα, μερικές φορές ακόμα και θαύματα στον τομέα της θρησκείας και στον τομέα του αθλητισμού χρειάζεται ο λεγόμενος άθλος. Ο άθλος τι είναι? Είναι κάτι που δεν είναι απαραίτητο να είναι συγκρίσιμο, δηλαδή όταν πήγαμε στον πρωταθλητισμό, στην πραγματικότητα είναι ένας εκφυλισμός της έννοιας, με ποια έννοια, στον πρωταθλητισμό προσπαθούμε να είμαστε πρώτοι. Ενώ αρχικά στον αθλητισμό προσπαθούμε να συμμετέχουμε. Και το βλέπουμε πολύ καλά και με το μότο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και στη συνέχεια το βλέπουμε και από τις χώρες, ήδη ένας αθλητής όταν συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι σε αυτό το επίπεδο. Άρα είναι μια βάση. Μετά, άμα μακάρι να βγει ακόμα και πρώτος ή δεύτερος τρίτος, αυτοί που παίρνουν τα μετάλλια, αυτό όμως που έχει σημασία είναι πρώτα απ' όλα η συμμετοχή. Αυτή η συμμετοχή είναι παράξενη και το είπε πολύ σωστά ο Δήμαρχος. Οφείλεται πολύ συχνά στη θέληση. Μια θέληση που είναι πολύ σπάνια, γιατί βλέπουμε ότι πολλοί από αυτούς τους αθλητές δεν είχαν καμία διευκόλυνση, είτε από την οικογένειά τους ή από τον πλούτο της οικογένειας. Ήταν χαρακτηριστικά, και φαντάζομαι θα το δούμε και περισσότερο και με τους πρώτους, είναι αυτό που λέμε εμείς το γνήσιο ταλέντο. Το γνήσιο ταλέντο είναι σχεδόν ατόφιο, δεν έχει καμία επεξεργασία, δεν έχει φάει κάτι το ειδικό, δεν έχει καμία ειδική προπόνηση. Είναι στον χώρο, ας πούμε, της πάλης, είναι αυτό που λέμε εμείς το γουμάρι. Δηλαδή, μόλις έρχεται, δεν έχει κάνει τίποτα και τους πλακώνει όλους. Πώς το έκανε? Βέβαια, το θέμα είναι ότι μερικές φορές αυτά τα ταλέντα μπορεί να είναι και αυτού του ύψους. Και εδώ είναι μια καλή εκδείξη στο θέμα της κοινωνίας. Είναι ότι έχουμε την εντύπωση πάνω ότι και αυτό που είναι σημαντικό είναι είσαι ψηλός, είναι είσαι έτσι, είσαι έτσι. Και μετά έρχεται ένα τέτοιο και σε βάζει κάτω πάνω. Εντάξει. Επειδή τώρα είναι μερικοί αγώνες που κάνουμε και άντρες και γυναίκες, για τους άντρες το λέω να το αποφεύγετε. Γιατί εντάξει, υπάρχει και ένα κύριος που πρέπει να μην χάσουμε. Αλλά το βλέπω στον τομέα, ας πούμε, της πυγμαχίας. Είναι μερικές φορές, βλέπετε μερικές γυναίκες, είναι ο Θεός να φυλάξει. Και να ρωτήσετε πώς επιζεί ο άντρας σας. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι πρώτα απ' όλα ο άθλος είναι μια έννοια σπάνια και έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε ότι ο αθλητισμός διαδόθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο με την ελληνική λέξη. Δηλαδή παραμένει αυτό και δεν είναι μια μετάφραση. Μερικές φορές το εκφυλίζουμε λέγοντας ο στίβος, γιατί είναι κάτι το ειδικό, αλλά γενικότερα ο αθλητισμός παραμένει με αυτή την έννοια και θεωρούμε όλοι ότι οι άθλοι, το έργο, και εδώ θέλω να μπω σε μια άλλη διαδικασία όπου θα διαχωρίσω την εργασία με το έργο. Είναι πολλοί που δουλεύουν και έχουν ένα επάγγελμα, αλλά δεν παράγουν έργο. Είναι μερικοί που δεν δουλεύουν απαραίτητα με επάγγελμα και παράγουν ένα έργο. Τι εννοώ με αυτό? Πολύ συχνά μέσα στη ζωή μας, μέσα στο πλαίσιο της καθημερινότητας και της ομαλότητας, αναπαράγουμε την επόμενη μέρα. Κάθε μέρα είναι η ίδια και ξαφνικά έρχεται ένας από τους δικούς μας, από το χωριό μας, από το χέρι, από την πόλη μας, που δημιουργεί ένα γεγονός μέσω του αθλητισμού που δημιουργεί ιστορία. Δηλαδή μετά οι άνθρωποι δεν βλέπουν το ίδιο πράγμα. Άρα αυτός εδώ μπορεί να το έχει κάνει μόνο μια χώρα.
Κίνα έχει ένα ρεκόρ, όπως μιλούσε με προηγουμένως με τον Δήμαρχο, και αυτός να έχει φύγει μάλιστα από τον χώρο και το ρεκόρ του να παραμένει. Το ξέρω αυτό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος κατάφερε τι, κατάφερε κάτι που οι άλλοι δεν μπορούσαν καν να φανταστούν ότι γίνεται. Γιατί στην αρχή, όταν είμαστε πολύ μικροί, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πάμε πιο πέρα από τον άλλο. Βλέπετε τα παιδιά όταν πηδούν στο άλμα εις μήκος, πηδάν και μετά θέλουν πιο πέρα. Όταν έχουμε ένα ταλέντο, δεν πάει έτσι. Αλλά αυτό μπορώ να σας πω σχετικά βιωματικό. Εγώ στην τάξη όταν ήμουν μικρός είχα ένα ταλέντο. Και εγώ δεν μπορώ να πω ότι τρέχω και πολύ αργά, αλλά ήταν κάπως γελίο. Με ποια έννοια. Εγώ έτρεχα πιο γρήγορα από όλους τους άλλους εκτός από αυτό. Αλλά αυτός δεν έτρεχε πιο γρήγορα από μένα. Αυτός έτρεχε δύο φορές πιο γρήγορα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή ήταν τόσο ασυμμετρικό, ήταν τόσο αστείο, που πάνω κάτω όταν κάναμε προπόνηση, στο εκατοστάρι, το ανάλογο αν θέλετε, το κάναμε στα 40. Γιατί μετά ήταν. Καταλαβαίνετε. Όταν σε εκατοστάρι σας βάζει 20 μέτρα διαφοράς, δεν έχει πια κανένα νόημα. Αλλά ήταν μόνο το θέμα της συγκριτικότητας που είχε σημασία. Αυτό που ήταν ενδιαφέρον και το λέγαμε και τότε είναι πώς μπορείς να τρέξεις, μην το πάρετε στραβά αυτό που θα πω, πίσω από έναν κόλο. Και ποια είναι. Πολύ συχνά όλοι μας αρέσει να τρέχουμε μπροστά. Αλλά όταν έχουμε κάποιον που τρέχει πιο γρήγορα και πρέπει να συνεχίσουμε και μερικές φορές να καταφέρουμε να τον προσπεράσουμε, είναι ένα ολόκληρο θέμα αυτό. Άρα, επειδή έχουμε και μαραθωνοδρόμο, είναι λίγο διαφορετικό εκεί πέρα, έχετε κάποια απόσταση. Στο εκατοστάρι είναι το έχετε, δεν το έχετε, δεν προλάβατε, τέλειωσε. Εδώ αυτό που έχει τη σημασία, και τώρα θα πάρω αυτή την κατηγορία, της αντοχής. Η αντοχής για μένα είναι πολύ θεματική και το βλέπουμε και στην αληθινή ζωή. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους που δεν φαίνονται έτσι σωματικά να είναι πολύ διαφορετικοί από εμάς, αλλά μετά από 42 χιλιόμετρα το ξέρουμε. Δηλαδή εκεί πέρα βλέπουμε ένα σχετικό σημαντικό είναι ότι οι αθλητές και βέβαια ακόμα χειρότερο οι πρωταθλητές μοιάζουν με όλους, αλλά δεν τους μοιάζουν. Αλλά όταν τους βλέπετε δεν βλέπετε τόσο μεγάλη διαφορά, αλλά μετά όταν βλέπετε το έργο. Και θυμάμαι πολύ καλά όταν κάναμε εμείς προπόνηση και είχαμε ανθρώπους που ήταν ειδικοί στα 21, το μισό μαραθώνιο. Ήταν πολύ αστείο, γιατί εμείς ήμασταν σε πολύ μικρότερη κατηγορία όσο αφορά το μήκος της διαδρομής και κάναμε γύρους. Και αυτοί έκαναν απλώς το θέρμανση. Και πήγαιναν πιο γρήγορα. Καταλάβατε. Και ήταν απλώς ο δικός τους μέσος όρος που ήταν απλώς μετά για να ξεκινήσουν τον αγώνα. Και για μας ήταν πολύ εντυπωσιακό γιατί ήμασταν στα όρια και ενώ εσείς κάνατε ας πούμε τα 5 χιλιόμετρα και τα έχετε φτύσει, όλα αυτά ήταν τώρα νομίζω ότι είναι καλά. Και ξεκινάω. Αυτές οι μεγάλες διαφορές, το βλέπω τώρα στο πλαίσιο του άθλου, είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς πιο τεχνικά το ασύγκριτο. Πολύ συχνά νομίζουμε ότι είναι καλό να είμαστε απλώς καλύτεροι. Ο αθλητισμός έδειξε κάτι άλλο, πολύ σημασία έχει να είσαι καλός. Τώρα τι σημαίνει καλός, είναι τόσο ασύγκριτο με τα κλασικά δεδομένα που δεν μπορείς να πεις εγώ είμαι κοντά του. Είναι άλλο επίπεδο. Ευτυχώς λοιπόν μας έχουν βάλει και διάφορες κατηγορίες και τελείως ήταν πολύ δύσκολο για μερικούς. Γιατί βέβαια έχετε και αυτούς που είναι καλοί για όλες τις κατηγορίες. Εντάξει. Αλλά σαν τομέα, ας πούμε, όταν λέμε βαρέων βαρών, εντάξει, είναι άλλο επίπεδο. Το βλέπετε και σε άλλους χώρους, όπως είναι το τζούντο, το καράτι, η μαχία, που μόνο και μόνο που τους βλέπετε να μπαίνουν μέσα στον χώρο, λέτε τώρα ο Θεός να φυλάει για τον άλλο. Για ποιο λόγο το λέω αυτό. Διότι είναι και παραδείγματα ζωής και χάρηκα που άκουσα ένα υπονοούμενο, και επειδή έχουμε και νεολαία θα παραμείνω και εγώ στο υπονοούμενο και θα σας το πω με αυτόν τον τρόπο, είναι ότι όταν ασχολούμαστε με την ουσία, δεν ασχολούμαστε με τις ουσίες. Απλώς μερικές φορές η ουσία της ζωής δεν έχει πια νόημα και νομίζουμε ότι θα τη βρούμε αλλού. Αυτό που βρίσκουμε είναι μια εκφυλισμένη ζωή που πάει όλο το χειρότερο και αυτό που βλέπουμε μέσω του αθλητισμού είναι ότι π.χ. ο ομαδικός αθλητισμός και ο κοινωνικός αθλητισμός έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους
Γιατί αναγκαστικά, επειδή λειτουργούν σαν σύνορο, μιλάω τώρα και το κουδέσκο, γιατί έχουμε και αντιπροσώπους, όταν είναι όλη η ομάδα μαζί, είναι δύσκολο να ξεφύγεις. Να ξεφύγεις με την κακή έννοια. Καταλάβατε τι εννοώ. Γιατί η πίεση που δέχεσαι από την ομάδα για να έχει ένα αποτέλεσμα, σε αναγκάζει να έχει και κάποια απόδοση. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό να το παρατηρήσουμε, διότι κατά μέσο όρο έχουμε λιγότερο αθλητισμό στις κοινωνίες μας τώρα. Και το βλέπω, το λέγαμε και με τους μαθητές, το στρατηγικό που με δημοσιάζει κάθε φορά που είμαστε στην Κύπρο, είναι ότι δεν βλέπω ανθρώπους να περπατάνε. Το τόσο απλά. Εντάξει. Δηλαδή είστε μέσα στην πόλη, τους βλέπετε όλοι μέσα από το κινητά, και ενώ όταν είμαστε στην Ελλάδα, στο Βόλο θα σας πω χαρακτηριστικά, γιατί τα ξέρουν, είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπετε ανθρώπους να περπατάνε παντού. Ενώ εδώ, λες, πού είναι. Και κάθε φορά που έχω δει ανθρώπους να περπατάνε, είναι ξένοι. Δεν είναι καν τουρίστες. Είναι ξένοι που είναι εδώ. Ξέρετε που περπατάνε μερικές φορές με ομπρέλες. Οι ώρες δεν τους βλέπεις με ομπρέλες, γιατί έχουν ολόκληρο αυτοκίνητο για ομπρέλες. Και αυτό σημαίνει τι. Είναι ότι καταδύσαμε να έχουμε παιδιά που περπατάνε πολύ λιγότερο. Άρα, όταν λέτε, ας πούμε, σε ένα παιδί, εγώ να πήγα ένα σχολείο, έκανα 5 χιλιόμετρα να πάω, 5 χιλιόμετρα να βρω, σας λέει, εντάξει, εσύ είσαι του Καταλούκα, και μπορεί να φανταστεί κάτι άλλο. Άρα, εδώ λοιπόν, τι θέλω να πω. Η σωματική ικανότητα είναι πολύ παράξενη, γιατί ποτέ δεν είχαμε τόσα γυμναστήρια. Και μερικές φορές αναρωτιόμαστε πόσο κόπα γίνεται, διότι δεν περπατάμε, και πάμε με το αυτοκίνητο στο γυμναστήριο για να κάνουμε αυτό που θα κάναμε αν περπατούσαμε. Και πρέπει να το έχεις όμως. Αλλά αν το σκεφτείτε ορθολογικά, παλιά που δεν είχαν, υπήρχε και φτώχεια, περπατούσαν αμέτρητες ώρες παντού και είχαν σωματικές ικανότητες που μπορεί να μας ξαφνιάζουν ακόμα και τώρα. Και το λέω αυτό ακόμα και για τους 50-άριδες, όπως λέει ο Δήμαρχος, που έχουν θέματα. Οργανικά, στην πραγματικότητα το βλέπετε ότι αντέχουν μια χαρά κάτι πορείες που θα ξαφνιάζαν και τους πιο νέους. Με ποια έννοια. Είναι ότι όταν δεν έχεις τίποτα άλλο και έχεις μόνο το σώμα σου, τότε μέσω του σώμα σου πρέπει να το προσέχεις. Και αυτή η προσοχή είναι αναμενόμενη όταν υπάρχει ανάγκη. Όταν δεν υπάρχει ανάγκη, πολύ γρήγορα δεν το προσέχουμε πια. Και γι' αυτό το βλέπουμε συχνά να έχουμε αθλητές παρόλο που είναι πια, έχουν βγει από το χώρο, έχουν το σώμα τους που φαίνεται σαν να είναι ακόμα του χώρου. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, δεν ισχύει σε όλα τα αθλήματα, να μην το γενικεύσουμε. Αλλά το λέω αυτό με την έννοια ότι αν καταλάβουμε ότι το σώμα μας είναι ένα δώρο και η διαχείρισή του είναι μια ευθύνη, τότε μπορούμε κι εμείς να παράγουμε ένα έργο, το οποίο είναι διαφορετικό. Το θέμα του αθλητισμού πολλές φορές συγκρίνεται και με τον πόλεμο. Με ποια έννοια. Έχουμε περιοχές που θα συγκρούονταν μεταξύ τους και στο ενδιάμεσο βρήκαμε τον αθλητισμό και συγκρούονται μέσα στο κήπεδο, μέσα σε έναν χώρο και τελικά καταφέρνουμε και κάτι το πιο πολιτισμένο χωρίς να περάσουμε σε ένα στάδιο ακραίο και αυτό μας μαθαίνει. Πόσες φορές έχουμε δει, ακόμα και στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, να έχουμε αγώνες μεταξύ των χωρών που ήταν από το ένα μπλοκ και το άλλο μπλοκ και τελικά να τα βρίσκουν γιατί κοιτάζουν πιο πολύ το ανθρώπινο στοιχείο. Το ανθρώπινο στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό στον αθλητισμό. Για ποιο λόγο, γιατί ουσιαστικά δεν έχετε τίποτα. Και μετά βγαίνει το θέμα της διδασκαλίας, δηλαδή η σχέση με τον προπονητή, αυτός που σας εκπαιδεύει, αυτός που σας μαθαίνει, που γίνεται για μερικούς ο δεύτερος πατέρας ή η δεύτερη μάνα, είναι μια εκπαίδευση που είναι δύσκολη, θέλει όντως μόχθο, προσφέρει ελάχιστη εκφαρέστηση, άμα το σκεφτείτε, γιατί σκεφτείτε τι κάνουν σε όλη την προπόνηση για ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ μικρό, μπορεί να είναι την ώρα του ζούμε στο αγροβείο, αλλά όταν βλέπετε πόσο κούραση χρειάζεται για ένα αποτέλεσμα, μετά να ρωτιόμαστε πώς γίνεται. Αυτό γίνεται λοιπόν μέσω της θέλησης για να παράγουν ένα έργο που διαμορφώνει μια ιστορία. Θα χαρώ να υπάρξει αυτό το ελεύθερο, γιατί νομίζω ότι είναι ένας χώρος τιμής από την πλευρά του Δήμου, με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν ιστορικές σελίδες
οι οποίες είναι καλό να καταγραφούν και να τις θυμόμαστε, γιατί δεν είναι μόνο μια αλλαγή της καθημερινότητας, δηλαδή δεν είναι απλώς επειδή έπαιξαν ένα αγώνα, είναι μερικοί στον χώρο του αθλητισμού που έχουν γράψει ιστορία. Άρα το λέω και για άλλους χώρους, για να μην το πω για τον αθλητισμό, είναι το ίδιο και η πολιτική. Υπάρχουν οι πολιτικοί που γράφουν ιστορία και υπάρχουν πολιτικοί που τους γράφει ιστορία. Είναι το ίδιο στον χώρο αυτό. Απλώς, ποια είναι η ιδέα. Είναι ότι με τον αθλητισμό μπορείτε να σηκώσετε με τη φήμη σας τη φήμη ενός σχολείου. Μπορεί μερικές φορές να μην υπάρχει. Εγώ το βλέπω και με την Ελλάδα και με την Κύπρο, επειδή είμαστε μικρές χώρες. Όταν έχουμε ανθρώπους που νικούν σε διεθνείς οργανώσεις και σε παγκόσμιο επίπεδο, ξαφνικά όλοι μιλάνε για αυτές τις χώρες, βλέπουμε το θέμα της σημαίας και είναι πράγματα που μας κάνουν περίεργο, ειδικά όταν δεν είμαστε του τομέα και το βλέπουμε πώς λειτουργούν. Άρα ήθελα συνοπτικά να σας πω το εξής, ότι ο αθλητισμός είναι απαραίτητος, ο πρωταθλητισμός δεν είναι. Με ποια είναι το λέω. Ο πρωταθλητισμός είναι, αν θέλετε, μια μορφή πιο εξελιγμένη του αθλητισμού, αλλά που παίζει το πλαίσιο της σύγκρισης. Και μετά μπαίνουμε σε ένα άλλο πλαίσιο, το οποίο είναι τα μέσα, η προπόνηση, η διαδικασία. Ο αθλητισμός όμως, ακόμα και αν υπήρχαν αυτές οι μεγάλες οργανώσεις και οι μεγάλοι αγώνες, θα έπρεπε να υπάρχει. Με ποια έννοια. Στην πραγματικότητα σχετίζεται πολύ και με τον εθελοντισμό, ειδικά τότε όταν δεν υπήρχε το επαγγελματικό στοιχείο, γιατί είναι ένας τρόπος να δείξουμε στους άλλους ότι μπορεί να τα καταφέρουμε. Το βλέπω εγώ όταν πάτε ακόμα και στρατό, λέω τώρα για τους άνδρες, άμα υπάρχει μέσα ένας αθλητής, η μονάδα λειτουργεί διαφορετικά όταν υπάρχουν αγώνες. Είναι σαν να αλλάζει όλους τους άλλους. Αυτή την αρχή λένε απλώς εμείς έχουμε τον τάδε. Μετά είναι η ομάδα του τάδε. Μετά είναι όλη η ομάδα που είναι έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό με ποια έννοια. Δημιουργεί ένα καταλυτικό στοιχείο. Διότι όταν έχουν κάποιον που ξέρουν ότι μπορεί να καταφέρει κάτι το οποίο είναι αδιανόητο για τους άλλους, τελικά τους επηρεάζει θετικά και άμα τους πει αυτός αυτή η αποστολή γίνεται, τον εμπιστεύονται πολύ περισσότερο γιατί έχει αποδείξει έμπρακτα σε άλλους τομείς ότι έκανε κάτι που δεν γινόταν για όλους τους άλλους. Αλλά αυτό από μόνο το παράδειγμα, ο αθλητισμός είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για ανθρωπόρα και κοινωνία και ουσιαστικά να μαθαίνει ότι με το κατόρθωμα, με τον άθλο, μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα και την ιστορία και τότε δεν είμαστε πια στην καθημερινότητα, αλλά στη στοιχεία που καταγράφουν αλλαγές, φάσεις και τα συνέπεια εξέλιξης της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω να δω